βλέπετε και οι μητέρες στα χρόνια των διωγμών είχαν αυτό το δίλημα, ας πούμε, να θυσιάσουν το παιδί τους ή να το προφυλάξουν με μια άρνηση, έστω φαινομενικά. Η Αγία Περπέτεια, ας πούμε, είχε ένα μωρό και της λέγανε, καλά, δεν βλέπεις το μωρό σου, και της το δείχνανε. Πού θα το αφήσεις? Γιατί δεν αρνήσει το Χριστό? Φαινομενικά. Υπήρχε, ας πούμε, ο τρόπος να πάρουν με χρήματα ένα ψεύτικο πιστοποιητικό. Καλή ώρα τώρα. Έτσι, όχι καλή ώρα. Λοιπόν, και τότε αγόραζαν πιστοποιητικά ότι θυσίασαν. Ενώ δεν θυσίασαν. Δεν θυσίασαν στα είδωλα. Πουλιούνταν τέτοια πιστοποιητικά. Ξέρετε η Εκκλησία που τους έβαζε αυτούς που είχαν τέτοια πιστοποιητικά? Στους αρνητές. Σε αυτούς που πρόδωσαν τον Χριστό. Τους θεωρούσαν προδότες του Χριστού και δεν τους κοινωνούσαν. Καταλάβετε? Γιατί έχει... ενώ δεν είχαν θυσιάσει, επειδή όμως έδειχναν στον κόσμο ότι θυσίασαν, έτσι, αυτό περνούσε ότι δεν βαριέσαι τώρα, τι είναι ο Χριστός, εγώ τον αρνήθηκα. Άσχετα αν μέσα του δεν τον είχε, ας πούμε, έλεγε ότι δεν τον είχε, τον είχε αρνηθεί. Γιατί είδατε τι λέει ο Κύριος, όποιος λέει δεν με ομολογήσει, προσέξτε, έμπροσθε τον ανθρώπων. Όχι μέσα στην καρδιά σου, μέσα στην καρδιά σου λέει να είσαι πιστός. Όχι, να το δείχνεις κιόλας. Όχι να συμβιβάζεσαι με το κακό εξωτερικά και μέσα στην καρδιά σου να λες πιστεύω. Όχι. Και προσέξτε τι λέει, ως της ομολογήσει ένεμη. Αυτό το εν έχει σημασία, κάθε λεξούλα έχει σημασία στο Ευαγγέλιο. Δεν λέει ως της ομολογήσει εμή, εμένα, εμέ, έμπρεσαν των ανθρώπων, αλλά ως της ομολογήσει ένεμη. Ένεμη θα πει μέσα σε μένα. Ακατάληπτο θα πεις, τι σημαίνει αυτό, να με ομολογήσει όντας μέσα μου, λέει ο Χριστός. Είναι αυτό, ότι δεν μπορείς να ομολογήσεις Χριστό δημόσια, έμπρεσε τον ανθρώπο, να δεν είσαι μέσα στο Χριστό, δηλαδή δεν έχεις σχέση ζωντανή κοινωνίας, ταύτισης με τον Χριστό, δεν παίρνεις τη χάρη, δηλαδή τη δύναμη, την ενέργεια. Είναι αυτό που λέμε εδώ, είναι ωραία προσευχή. Που σε ενώνει μέσα στο Χριστό, μπαίνεις μέσα στο φως του Χριστού και βλέπεις μετά το φως του Χριστού και λες πολύ μεγάλη χαρά να πεθάνει το παιδί μου για το Χριστό. Ποτέ δεν θα κάνω το εμβόλιο, ας πεθάνει. Τι, να μην πάει σχολείο, ποτέ να μην πάει σχολείο. Έτσι θα πει μια σωστή μητέρα. Φυσικά. Και αν με το πάρουν, ας με το πάρουν. Εγώ θέλω το παιδί μου να μην προδώσει το Χριστό. Τι θα το κάνω? Εκεί θα ομολογήσει Χριστό το παιδί. Τριών χρόνων ήταν ο Άγιος Κήρυκος, έτσι, και είχε δασκαλευτεί τόσο καλά από τη μαμά του που έγινε μάρτυρας τριών χρονών. Έτσι, η Αγία Ιουλίτα. Ναι. Πολύ συγκλονιστικό το συναξάρι αυτό. Όσο πλησιάζουμε στα έσκατα, ο διωγμός θα είναι μεγαλύτερος των χριστιανών. Έτσι. Τώρα μας κάνουν πρόβες. Μας κλείσαν τις εκκλησίες, έτσι. Μας τεστάρανε με τις μάσκες, πόσοι προσκυνάνε, πόσοι δεν προσκυνάνε, έτσι, με τα εμβόλια τώρα. Και σιγά σιγά θα έρθει ακόμα πιο σκληρά. Έτσι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, μέχρι που θα φτάσουμε στην κορύφωση, έτσι, στα έσκατα. Λέγεται, και πολύ πιθανό είναι αυτό, ότι πλέον θα είσαι υποχρεωμένος να είσαι ομοφυλόφιλος. Σου δίνουν πιστοποιητικό, όχι COVID, πιστοποιητικό ομοφυλοφιλίας. Αλλιώς δεν θα μπορείς να ζήσεις. Καταλάβετε, τότε θα κάνουμε. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε ομάδες οι χριστιανοί, 10-15 άνθρωποι μαζί, για να βοηθάμε ένας τον άλλον. Και στα έσχατα χρόνια θα φύγουμε και στα βουνά και στα δάση. Έτσι. Και εκεί θα μας βρίσκουν, και εκεί θα μας κυνηγάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Και κάποιοι θα είναι και μάρτυρες. Αλλά αν θα φύγουμε, δεν θα φύγουμε γιατί θέλουμε να σώσουμε τη ζούλα μας. Όχι. Για να μην τους δώσουμε, ας πούμε, αφορμή να μας σκοτώσουν και να κάνουν πλέον αμάρτημα. Ο Μέγας Αθανάσιος κρυβότανε όταν τον κυνηγούσαν για να τον σκοτώσουν. Έτσι, γιατί κρυβότανε? Φοβότανε να πεθάνει για τον Χριστό, ίσα ήθελε. Αλλά από αγάπη για τους διώκτες. Καταλάβετε. Για να μην τους δώσει αφορμή να έχουν ένα πλέον αμάρτημα στο σβέρκο τους.
του φόνου. Έτσι, γι' αυτό. Αλλά αν σε πιάσουν, φυσικά και θα ομολογήσεις και θα γίνεις μάρτυρας. Έτσι, γι' αυτό κρυβόμαστε. Έτσι, όχι ότι μας νοιάζει η ζωούλα μας. Σιγά. Ίσα-ίσα που ο χριστιανός θέλει να πεθάνει. Αν δεν θες να πεθάνεις για να πας πιο γρήγορα στον Χριστό, δεν είσαι αληθινός χριστιανός. Αλλά φυσικά δεν πρέπει να το κάνεις μόνος, να αυτοκτονήσεις δηλαδή. Αυτό είναι όλο. Ο Άγιος Δανιήλ, κοιτάξτε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ήταν στη Βαβυλώνα αιχμάλωτος. Νέο παιδί ήταν. Πανέξυπνος, σε υψηλή θέση, λόγω των ικανοτήτων του. Και βγήκε απαγόρευση προσευχής. Έτσι του ήρθε του Ναβουχοδονόσορ, έτσι, απαγορεύεται να προσευχηθείτε για 30 μέρες. Το ξέρετε και τι έκανε. Πήγε λέει στο δώμα, έτσι πάνω στο... Άνοιξε το παράθυρο προς την Ιερουσαλήμ όπως συνηθιζόταν τότε, έτσι, όπως κοιτάμε εμείς τώρα στην Ανατολή. Και άσε και έκανε δυνατά την προσευχή του. Κανονικά, κανονικότατα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αυτό είναι αντίσταση. Όχι τώρα μας κλείσαν τις εκκλησίες και λουφάξαμε. Μας είπανε 100 ευρώ ή θα βάλεις τη μάσκα και λουφάξαμε. Θα πάρεις το διαβόλιο ή θα κάνεις το τεστ για να πας στην εκκλησία και λουφάξαμε. Δεν είναι δυνατόν. Μας κάνει τεστ ο διάβολος τώρα. Τεστ υπακόησης.